Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Πες μου τώρα εσύ για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να σου πω. Τι να πεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς. Και βεβαίως αυτό που ζητάνε όλοι, τι είναι, δικαίωση. Που έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στη δικαιοσύνη. Η οποία προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί σε αυτήν την υπόθεση. Πού είμαστε λοιπόν, Βρεάνα, δηλαδή προχωράει το πράγμα. Προχωράει, Νίκο. Και πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές έχει προχωρήσει γρήγορα για μια τέτοια υπόθεση, για μια τέτοια ανάκριση. Φτάνοντας λοιπόν στην τελική ευθεία, ο εφέτης ειδικός ανακριτής και μετά την παραγγελία που του έδωσε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ξαναβλέπει τα στοιχεία και εξετάζει και άλλες κινήσεις να κάνει σε αυτή τη φάση. Όπως το να μπει ένας ακόμη πραγματογνώμονας, να μπει τρίτος πραγματογνώμονας, γιατί έχουμε τα αντικρουόμενα συμπεράσματα και από την πρώτη πραγματογνωμοσύνη που έγινε κατόπιν εντολής του και από αυτά τα συμπεράσματα που βγάζει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας και έχουμε και ένα πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους. Όλα αυτά γύρω από τι, από τα υλικά, τα έφλεκτα υλικά που είχε πάνω το τρένο ή τα τρένα. Κυρίως βεβαίως όλα τα βλέμματα στρέφονται στην εμπορευματική αμαξοστοιχεία. Έτσι λοιπόν ο ανακριτής θα ορίσει έναν πραγματογνώμονα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εξετάσει και δύο ακόμη κινήσεις. Ποιες είναι αυτές οι κινήσεις? Να στείλει βιολογικό υλικό σε ειδικό εργαστήριο στον Καναδά, προκειμένου να εξετάσει αυτό το εργαστήριο, έχει την εξειδίκευση, αν υπάρχουν κάποιες ουσίες, κάποια υλικά πάνω εκεί που συνέβαλαν στην τραγωδία. Όπως επίσης να στείλει και τα βίντεο, εξετάζεται επίσης και αυτό, σε ειδικό εργαστήριο στο Λονδίνο, το οποίο μπορεί να ανακτήσει υλικό. Να ανακτήσει υλικό γιατί σε αυτά τα βίντεο πάνω έχουν γραφτεί και άλλα και μιλάμε για τα βίντεο που έχουν καταγράψει τη φόρτωση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σταθώ λίγο σε αυτό. Να σου πω μόνο κλείνοντας ότι αύριο έχουμε και την πρώτη αγωγή που γίνεται για την υπόθεση των Τεμπών. Είναι βέβαια στο εργατικό, δηλαδή ως εργατικό δυστύχημα και γι' αυτό στρέφονται οι συγγενείς θύματος της τραγωδίας. Πρόκειται για ελεγκτή που επέβαινε στην επιβατική θα ακούσουμε την οικογένεια του ελεγκτή. Το επόμενο θέμα ωραία, είναι ακριβώς πολύ ωραία, αυτό. Πολύ ωραία. Ακριβώς έχουμε αυτό. Την πρώτη πάντως υπόθεση που φτάνει στην δικαιοσύνη αύριο, στην ακροαματική διαδικασία. Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.